αυτοδιοικητικά. Περιμένουμε πώς και πώς. Πάμε να ανοίξουμε την σημερινή μας ατζέντα. Ναι, και κάτι μου λέει ότι η επόμενη καλεσμένη μας θα μας εξηγήσει και γιατί αποφάσισε να βουτήξει στα βαθιά. Και έχει να κάνει και με την ιδιότητά της η πάσα μου αυτή. Η κυρία Αλεξία Μαρίνη Δραμητινού, λοιπόν, είναι μαζί μας. Είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα. Είμαστε καλά. Εύστοχο αυτό που είπατε για την βουτιά. Την πιο καλή πάσα σας έδωσε, νομίζω, Νικολέτα. Είστε για την πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Έχετε περάσει από αυτή την θέση. Έχετε μακρά εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει και το κομμάτι του αθλητισμού. Και τώρα στην αυτοδιοίκηση, λοιπόν, αποφασίζετε να βουτήξετε στα βαθιά. Είναι τα βαθιά η αυτοδιοίκηση με τις προκλήσεις που έχει, έτσι. Νομίζω, ναι, έχει θέλει πολλή δουλειά. Δηλαδή, εγώ η πρώτη σκέψη που έκανα όταν πια άρχισα να μπαίνω έτσι λίγο πιο βαθιά σε όλα αυτό, μετά και από τις περιοδίες που κάνουμε και ερχόμαστε σε επαφή έτσι με πολύ κόσμο, η πρώτη σκέψη που έκανα είναι αυτή, ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά η επόμενη μέρα, θέλει έτσι να έχεις ένα ξεκάθαρο σχέδιο, ένα ξεκάθαρο πλάνο, ένα πρόγραμμα και να συνεργαστείς με όλους αυτούς που θα παρτίσουν την ομάδα αυτή για να μπορείς να βγάλεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Στις περιοδίες σας, έτσι, ο κόσμος τι σας λέει, ποια είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που του ταλανίζουν την καθημερινότητα των ηρακλειωτών? Καταρχήν θέλω να πω ότι ο κόσμος μας υποδέχεται με πολύ χαμόγελο και με ανοιχτή αγκαλιά. Δηλαδή, εμένα αυτό με έχει εντυπωσιάσει. Το πρώτο πράγμα που μας λένε είναι η καθαριότητα. Το δεύτερο είναι τα προβλήματα με τους δρόμους και η προσβασιμότητα που έχουν. Και μετά ακολουθούν νερό, παιδικές χαρές, ότι δεν υπάρχουν χώροι τα παιδιά. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν νοείται να βλέπεις τα παιδάκια και να σε κοιτάνε και να σου λένε «Α, ήρθατε να μας φτιάξετε την παιδική χαρά για να παίξουμε». Δηλαδή αυτό για μένα ήταν λίγο, το θεωρούσα αυτονόητο ότι θα υπήρχαν στις γειτονιές. Αυτό το συναντάτε περισσότερο και σε γειτονιές μακριά από το κέντρο της πόλης. Γιατί έχω την αίσθηση ότι στο κέντρο της πόλης έχουν δημιουργηθεί κάποιες παιδικές χαρές. Δεν ξέρω τι γίνεται στις γειτονιές όμως περιεστικά. Δεν ξέρω τι γίνεται στα χωριά. Ναι. Που στα χωριά δεν είναι και εύκολο για τον γονιό, τον πατέρα, τη μητέρα, να βρει ένα χώρο να πάει το παιδί του να παίξει με ασφάλεια. Ξέρετε, για μένα, και αυτό είναι και μέσα στα πιστεύω μου, η έννοια παιδική χαρά έχει έτσι μία... Το βλέπω λίγο διαφορετικά. Γιατί και τον αθλητισμό τον βλέπω λίγο διαφορετικά. Για μένα η έννοια της παιδικής χαράς δεν είναι απλά φτιάχνω ένα χώρο με δύο κούνιες και μία τραμπάλα και έχω τελειώσει το έργο. Η παιδική χαρά για μένα θα πρέπει εκτός από το παιχνίδι να συνδυάζει τον αθλητισμό, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, να είναι ένας χώρος που να μπορούν τα παιδιά να δημιουργήσουν, να μπορούν να εκφραστούν. Δηλαδή, έτσι το βλέπω εγώ. Και όσον αφορά σε αυτό που με ρωτήσατε, είναι πράγματι ότι στα χωριά υπάρχει και στην περιφέρεια μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν, απλά νομίζω είναι λίγο αφημένες. Να είναι και ασφαλείς, δεν είναι ναι, και. Ναι, θέλουν μια φροντίδα. Σύγχρονες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι φτιάχνω και εντάξει, έχω κάνει το χρέος μου. Θέλει και μια φροντίδα. Και νομίζω ότι οι γονείς, ειδικά που έχουν μικρά παιδιά και μας ακούνε, μπορούν να το αντιληφθούν αυτό πάρα πολύ καλά. Ή οι παππούδες, ότι πολλές φορές μπορεί να πάνε σε μια παιδική χαρά και να πούνε: εδώ δεν κάνει για να αφήσω το παιδί. Ναι. Ναι. Και το θέμα είναι να φτιάχνουν παιδικές χαρές, αλλά μετά να γίνεται και η συντήρησή τους. Να τις εγκαταλείπουμε. Και το ίδιο ισχύει και με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξέρετε, παγκοσμίως η τάση δεν είναι να φτιάχνω εγκαταστάσεις τεράστιες που να μην μπορώ να τις συντηρώ και να μην είναι εύκολες στη διαχείρισή τους. Όπως ήταν οι Ολυμπιακές μας εγκαταστάσεις. Ναι, δηλαδή δεν έχει νόημα τώρα, εγώ θεωρώ, εδώ στο Ηράκλειο να πούμε να φτιάξουμε ένα δεύτερο ΟΑΚΑ. Δεν θα μπορούμε να το συντηρήσουμε αυτό. Έχει νόημα να φτιάχνεις μικρές εγκαταστάσεις, είτε αυτό λέγεται πισίνα, είτε αυτό λέγεται στάδιο, είτε αυτό λέγεται, ξέρω εγώ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Σε κάθε γειτονιά, τέλος πάντων, όπου μπορείς και όπου προσφέρεται ο χώρος, να μπορείς να τον συντηρείς και να είναι και εύκολο στα παιδιά να έχουν την πρόσβαση για να μπορούν να τη χρησιμοποιούν αυτή την εγκατάσταση. Έτσι για μένα έχει νόημα ο αθλητισμός. Πάντως, το Ηράκλειο έχει και μεγάλους αθλητικούς χώρους, σαν υποδομές εννοώ. Έτσι, έχει, ο Δήμος Ηρακλείου διαχειρίζεται. Βεβαίως. Και το Παγκρίτιο, ναι. Και το Κλειστό. Και το Κλειστό Σπατέλης, όχι μόνο στα ναι, δύο ώρα. Είναι στολίδια όλα αυτά. Είναι ωραία. Είναι όμως εύκολο να διαχειριστεί, γιατί έχουν και μεγάλο κόστος λειτουργίας. Εγώ τώρα να σας πω εκ των έσω δεν τα ξέρω αυτά για το κόστος. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ κοστοβόρα, λογικό είναι αυτό. Θα κρίνω από την εγκατάσταση που εγώ βρίσκομαι στον Υγρό Στίβο. Χρησιμοποιούμε μάλλον και τη δημοτική πισίνα και την πισίνα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η αλήθεια είναι ότι οι πισίνες είναι πολύ κοστοβόρες. Γιατί όμως, γιατί ας πούμε στην πισίνα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν έχει αλλάξει ο τρόπος θέρμανσης. Οπότε όταν έχει πετρέλαιο.
Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό και λίγο κοστοβόρο. Θέλουν, όλα αυτά θέλουν παρεμβάσεις και βελτιώσεις. Οι πισίνες, για να περάσουμε λίγο και στο στοιχείο, γιατί νομίζω για την Κολίνηση υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στο Ηράκλειο. Και τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς αναπτύσσεται. Ναι. Επαρκούν οι πισίνες που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο για να καλυφθούν οι ανάγκες? Όχι, δεν επαρκούν. Ας πούμε στην πισίνα που είμαστε τώρα εμείς, που γίνεται η κύρια δουλειά εκεί, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, στεγάζονται 11 σωματεία, μεγάλη επισκεψιμότητα παιδιών, με μέσα όχι μόνο κολύμπι, έχει και πόλο και καλλιτεχνική, οπότε δεν φτάνει αυτό. Άρα εδώ μπαίνει η αναγκαιότητα για τη δημιουργία καινούριων χώρων άθλησης και το θέμα είναι υπάρχει η θέληση, υπάρχει η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από την παράταξη που εσείς εκπροσωπείτε και εφόσον την άλλη μέρα είσαστε και στη διοίκηση του Δήμου. Έχουν γίνει βήματα. Mm. Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι εμείς έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να το συνεχίσουμε αυτό και να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, αλλά έχουν γίνει βήματα και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη. Όσον αφορά για αυτό που είπατε τώρα, τα παιδιά επιλέγουν το κολύμπι. Mm-hmm. Ξέρετε, η Ομοσπονδία τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια άλλαξε η διοίκηση, έχει έτσι μια εξωστρέφεια. Και έχει, δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα, έχει μια εξωστρέφεια και στα σωματεία και στους προπονητές και στα παιδιά. Έχουμε μια άψογη συνεργασία. Φέρνουμε πολύ μεγάλες διοργανώσεις στον τόπο μας. Mm-hmm. Τώρα τρέχει, αύριο ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης στην Κέρκυρα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Θα συμμετέχουν 183 αθλητές από 24 χώρες από όλο τον κόσμο, 16 Έλληνες, εκ των οποίων 6 είναι από το Ηράκλειο. Πρόσφατα είχαμε φιλοξενήσει εδώ ένα κάμπ της εθνικής ομάδας με τον Ολυμπιονίκη, τον Σπύρο τον Γιαννιώτη. Τα παιδιά κάνανε προετοιμασία εδώ για να πάνε μετά στους αυτούς τους αγώνες. Τον Οκτώβριο θα γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην Αθήνα, που ούτε και αυτό έχει ξαναγίνει, που εκεί θα δούμε Ολυμπιονίκες, θα δούμε παγκόσμιους πρωταθλητές και αυτή η διοργάνωση θα είναι ένα σκαλοπάτι, ένας αγώνας πρόκρισης για τους αθλητές που θέλουν να πάνε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ντόχα το Φεβρουάριο του 24 και στους Ολυμπιακούς αγώνες που έχουμε το καλοκαίρι. Όλες αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις που μας περιγράψατε, πέρα ότι είναι και μια διαφήμιση έτσι, για το τόπο μας, φέρνουν και νέους αθλητές, δηλαδή μπορεί να γίνουν πρόσεξεις ναι, για να βγάλουν αυτό. Και νέα ταλέντα. Να... Μα αυτός είναι ο στόχος, να κάνεις διοργανώσεις, είτε μεγάλες είτε μικρές, γιατί εμείς για να το φέρουμε τώρα και λίγο πιο τοπικά, ο στόχος μου εμένα είναι να φέρουμε μεγάλες διοργανώσεις στην πόλη, αλλά να κάνουμε και μικρότερες περιφερειακά. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι κάνουμε μια μεγάλη διοργάνωση, α, εντάξει, το λύσαμε το θέμα. Θέλει και άλλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις. Εκεί που είναι. Βγαίνει ο Δήμος μπροστά, είναι το κράτος, είναι η Ομοσπονδία, είναι όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και εδώ είναι η σημασία της σύμπραξης, λοιπόν, και της πρωτοβουλίας. Πιστεύετε ότι θα ήταν εφικτό να μιλήσουμε και για μια αποκέντρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, να δούμε δηλαδή περισσότερα δημοτικά κολυμβητήρια να γίνονται και σε περιοχές? Αυτό είναι ευχή. Γιατί τώρα είναι συγκεντρωμένες κακά τα ψέματα το μεγαλύτερο μέρος τους, η συντριπτική πλειοψηφία τους, πέραν αλαχείως των περιπτώσεων, είναι συγκεντρωμένες στο Ηράκλειο, στο αμυγάς αστικό κομμάτι. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες περιοχές, ούτως ώστε οι οικογένειες να έρθουν πιο κοντά, για τα παιδιά τους φυσικά και για τους ενήλικες, να έρθουν πιο κοντά σε αυτό που λέγεται αθλητισμός και υγροστοιχείο? Ναι, αυτό, γι' αυτό είπα πριν ότι παγκοσμίως η τάση είναι να δημιουργείς μικρές εγκαταστάσεις και περιφερειακά. Οπότε έτσι μπορείς να το καλύψεις αυτό. Και υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, εμείς, σαν Ομοσπονδία, σαν Κολυμβητική Ομοσπονδία, έχουμε την τεχνογνωσία γι' αυτό, γιατί το κάνουμε ήδη. Mm-hmm. Το κάνουμε ήδη σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Οπότε αυτό, ναι, μπορεί να γίνει για όλο το σπορ. Mm-hmm. Είστε αισιόδοξοι ότι έχει να κάνει γενικότερα για το αθλητικό κομμάτι στο Ηράκλειο, υπό την έννοια ότι ο αθλητισμός είναι και ένα στοιχείο του πολιτισμού μας? Έτσι, για να το γενικεύσω και πέραν της κολύμβησης, υπάρχουν τεράστια ταλέντα, αθλητικά ταλέντα στον τόπο μας. Ευτυχώς για μας βγάζουμε λουλουδάκια τα οποία ανθίζουν. Είστε αισιόδοξοι όμως ότι αυτό το κομμάτι θα αναπτυχθεί περισσότερο για να δούμε ακόμα περισσότερα νέα παιδιά να εξελίσσονται μέσα από αυτό και να μην βλέπουμε μετά όταν έχουν κάποια πρόκριση να εκφράζουν και ένα παράπονο για μη στήριξη της πολιτείας, είτε αυτή είναι η κεντρική διοίκηση, είτε είναι η τοπική διοίκηση? Εγώ μόνο αισιόδοξη είμαι γι' αυτό και γιατί, όπως είπα στην αρχή, για μένα αθλητισμός, όπως είπατε πολύ σωστά, αθλητισμός για μένα είναι πολιτισμός, είναι εθελοντισμός, είναι υγεία, είναι άσκηση, είναι τρόπο ζωής. Οπότε όταν αυτό, και στους γονείς που συναντάω το λέω αυτό, δηλαδή τους λέω, φέρνετε τα παιδιά σας και αθλούνται. Οι γονείς πάντα βιάζονται να φύγουν, να πάνε στις δουλειές τους.
Λέω, μην το κάνετε αυτό στο παιδί. Αφήστε το λίγο να χαρεί, να επικοινωνήσει με τα άλλα παιδιά, να μιλήσει λίγο με τον προπονητή, να μιλήσει λίγο με τον διατροφολόγο. Όλα αυτά συνθέτουν δηλαδή, το παζλ που σου φέρνει το θεμητό αποτέλεσμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Mm-hmm. Κάτι που πράγμα. Έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια είναι και πάνε στο υγρό στοιχείο και στις πισίνες πάρα πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή και βρέφη. Α, νομίζω και εσύ, Νικολέτα, το ξέρεις καλά αυτό. Είναι μια νέα τάση των τελευταίων χρόνων αυτό, μια νέα μόδα. Κοιτάξτε, το baby swimming, όπως το λέμε, υπήρχε πάντα. Mm-hmm. Τώρα απλά οι νέοι γονείς θέλουν να δοκιμάζουν πράγματα. Δηλαδή τολμάνε περισσότερο, το βλέπω κι εγώ αυτό. Οπότε ναι, υπάρχει μια τάση έτσι, μικρότερα παιδιά να έρχονται και αυτό που λέμε εμείς πάντα είναι ότι πρώτα πρέπει να μάθουν να κολυμπάνε τα παιδιά για την ασφάλειά τους και μετά από εκεί και πέρα, αν σου ταιριάζει και θέλεις να το συνεχίσεις, ναι, μπορείς να κάνεις και πρωταθλητισμό. Ναι, είναι υγεία και ο αθλητισμός. Άλλωστε και μακάρι οι γονείς και να, έχουν, να μπορούν, αλλά και να έχουν και πρόσβαση. Η ναι. πρόσβαση είναι μεγάλο κομμάτι, κυρία Τερμητίνου, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Οι εποχές, κακά τα ψέματα, είναι δύσκολες. Και γι' αυτό επιμένουμε σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι των δημοτικών εγκαταστάσεων, που είναι άλλη πρόσβαση που μπορούν να έχουν οι οικογένειες. Ποιο είναι το όραμά σας για το Δήμο Ηρακλείου συνολικά? Εγώ θέλω, η πόλη θεωρώ το Ηράκλειο ότι έχει τεράστια δυναμική. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το, και να το επικοινωνήσουμε και να το αναπτύξουμε. Να υπάρξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια και όλοι μαζί. Δηλαδή, εμένα είναι στο μυαλό μου, γιατί όπως και στην Ομοσπονδία το έχουμε εφαρμόσει αυτό και έχει πετύχει. Mm-hmm. Θέλω να δω μια συλλογικότητα και τον πολίτη να είναι ενεργός. Δηλαδή, δεν είναι κάθομαι, ξέρεις, κάνω την κριτική μου και λέω «Α, αυτό δεν μου αρέσει». Έλα μαζί, έλα να δουλέψει μαζί μας, να κάνουμε πράγματα. Εγώ αυτό θέλω να δω την επόμενη μέρα στο Ηράκλειο να γίνεται δηλαδή. Και εντάξει, δεν θα περιοριστώ στο κομμάτι το αθλητικό, γιατί για τον αθλητισμό έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Θα ήθελα μια πόλη να είναι βιώσιμη, προσβάσιμη και τα θέλω των πολιτών να είναι δέσμευση για εμάς. Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στην πόλη. Αν είστε η επόμενη δημοτική αρχή, θα νόμιζα είναι... η επόμενη δήμαρχος. Γιατί όχι, σας το ευχόμαστε. Σας το ευχόμαστε. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές καθημερινά στον απλό δημότη να έχει την άμεση απευθείας πρόσβαση. Ναι, και να σας πω και κάτι. Ένα χαρακτηριστικό που έχει ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός. Εγώ για δύο χαρακτηριστικά επέλεξα mm-hmm. να συμμετέχω στο δικαίωμα στην πόλη και με τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Το ένα ήταν γιατί στο πρόσωπό του είδα έτσι κοινό όραμα και κοινά ενδιαφέροντα και κοινές αξίες. Και το άλλο ήταν γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει τον κόσμο. Δηλαδή αυτή η απλότητα, αυτή η ανθρωπιά, αυτό που λέτε τώρα που το λέει συνεχώς ότι mm-hmm. η πόρτα του Δημαρχείου θα είναι ανοιχτή, νομίζω ότι αυτό. Έτσι πρέπει να είναι. Μακάρι, και ο Δήμαρχος να μην κάθεται στο γραφείο, αλλά να κυκλοφορεί στην πόλη. Για να... Και όλοι βέβαια, όχι μόνο ο Δήμαρχος. Uh-huh. Και όλοι μας. Αναφερθήκατε και στην πολυσυλλεκτικότητα. Ναι. Είναι ένα στοιχείο που διακρίνει το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Τον διακρίνει και θεωρώ ότι μετά, εφόσον εκλεγούμε, με συνεργασία, με σύνεση και με ο καθένας στον τομέα του, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μια χαρά. Έτσι ώστε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα και το κομμάτι της συνεργασίας λοιπόν ψηλά στην ατζέντα, κυρία Ναι, πολύ ψηλά. Ό,τι καταλαβαίνω. Συνεργασία και μεταξύ σας και της Δημοτικής Αρχής με τους Δημότες. Ναι. Mm-hmm. Νομίζω μόνο έτσι πας μπροστά. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.